τον κύριο Γιάννη Πετράκη, τον οποίο πάμε να καλησπερίσουμε ευθύ αμέσω. Coach, καλησπέρα από το Λίμπερο. Καλησπέρα και από μένα, να είστε καλά. Ξεκινήσουμε από τον ΠΑΟΚ, αφού ήταν και μέσα στον πρόλογο πριν σας καλησπερίσουμε. Ένας τελικός, όπως το χαρακτήρισε και ο κύριος Λουτσέσου, και ένα μάτσο το οποίο αναμένουν και στον ΠΑΟΚ με μεγάλο ενδιαφέρον, ένα δύσκολο παιχνίδι. Αλήθεια είναι αυτό. Στην Ευρώπη ο ΠΑΟΚ νομίζω ότι έχει δείξει ότι μπορεί να κάνει πράγματα. Mm-hmm. Εύχομαι να πάνε όλα καλά σήμερα και για το καλό του ΠΑΟΚ αλλά και για το καλό του ελληνικού ποδοσφαίρου. Σε τι βαθμό μπορεί να τον επηρεάσει, πιστεύετε, η ήττα από τον Ατρόμητο την περασμένη Κυριακή? Γιατί πηγαίνει σε ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι προερχόμενος και από ένα άσχημο αποτέλεσμα απέναντι στον τελευταίο της βαθμολογίας κιόλας. Κάπου διάβασα τις προηγούμενες μέρες ότι ο ΠΑΟΚ όταν προέρχεται από καλό, από κακό αποτέλεσμα, mm-hmm. μετά ακολουθεί καλό αποτέλεσμα, που σημαίνει ότι βρίσκει τον τρόπο για να, πώς να πω τη λέξη, για να ξαναρθεί στην πραγματική του εικόνα και δυνατότητα. Εύχομαι αυτό το γεγονός που υπάρχει στα προηγούμενα παιχνίδια, στις προηγούμενες περιπτώσεις, να επαναληφθεί και τώρα. Θεωρείτε ότι γενικότερα το παιχνίδι με τον Ατρόμητο, το αυριανό με τη Σλόβαν, αλλά και το ντέρμπι της Κυριακής με τον Άρη δημιουργούν ένα πακέτο αγώνων με εξτρά πίεση και απαιτήσεις για τον ΠΑΟΚ, ότι συνδέονται τα παιχνίδια μεταξύ τους, ανάλογα και με τα αποτελέσματα βέβαια? Κοιτάξτε, ο ΠΑΟΚ είναι μεγάλη ομάδα, είναι υποχρεωμένος να πρωταγωνιστεί με βάση τα δεδομένα που έχει δημιουργήσει. Και σίγουρα όταν κάτι δεν πάει καλά, mm-hmm. αυτό δημιουργεί πολύ μεγάλη πίεση σχέση με μια ομάδα που έχει λιγότερες προϋποθέσεις. Ναι. Δεν μπορεί να είναι ο ΠΑΟΚ εξαίρεση από αυτό πλέον. Για μένα αυτό το θεωρώ φυσιολογικό, αλλά είναι κάτι που αφορά και όλες τις ομάδες αυτού του επίπεδου. Ναι. Το καλό και το κακό αποτέλεσμα είναι πάντα μέσα στη δουλειά μας και μέσα στο παιχνίδι. Για μένα είναι πολύ σημαντικό να μπορούμε να το διαχειριζόμαστε με τον καλύτερο τρόπο και να έχουμε όσο γίνεται λιγότερα κακά αποτελέσματα. Θεωρώ και εύχομαι ο ΠΑΟΚ αρχής γενομένης από το παιχνίδι το αυριανό να ξαναβρει τον δρόμο του, και ειδικά για το αυριανό παιχνίδι, επειδή αφορά και την Ελλάδα, ευχόμαστε, πιστεύω όλοι, να έχει ένα καλό αποτέλεσμα που θα το φέρνει, ας πούμε, σε θέση ισχύως. Μου δώσατε μια ωραία πάσα, γιατί αναφέρατε και την Ελλάδα και τους βαθμούς που σίγουρα έχει ανάγκη η Ελλάδα από τις ευρωπαϊκές οργανώσεις. Η δυσκολία, η έλλειψη ελληνικών ομάδων σε ευρωπαϊκές οργανώσεις και η δυσκολία τους σε αυτές, θεωρείτε ότι είναι ίσως ένας καθρέφτης της ποιότητας του ελληνικού ποδοσφαίρου? Κοιτάξτε, θεωρώ ότι παίζει το ρόλο του και αυτό. Πιστεύω όμως ότι το ελληνικό ποδόσφαιρο έχει κάνει βήματα προόδου ό,τι αφορά την οργάνωση και των ομάδων και του επίπεδου και της ανταγωνιστικότητας. Απλώς ξέρετε ότι αυτό δεν αφορά μόνο εμάς. Ναι. Επειδή τώρα υπάρχουν δυνατότητες να όποιος θέλει μπορεί να εκπαιδεύεται και να εξυγχρονίζεται με τα μέσα που έχουμε, τα διαδικτυακά. Mm-hmm. Το πρόβλημα για μένα είναι ότι έχουν αναβαθμιστεί και έχουν εξελιχθεί και ομάδες και κράτη. Βλέπουμε και τις ελληνικές ομάδες τι γίνεται, που θεωρητικά ήταν σε πολύ χαμηλότερο επίπεδο από ό,τι είμαστε εμείς. Όπως υπάρχει αυτή η ισορροπία περίπου και στην Ελλάδα, δηλαδή οι μικροί πλέον έχουν γίνει πιο ισχυροί, νομίζω κάτι αντίστοιχο συμβαίνει και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ναι. Βλέπουμε φέτος ένα πρωτάθλημα το οποίο από νωρίς ο Ολυμπιακός φαίνεται ότι πάει να ανοίξει την ψαλίδα της διαφοράς. Η ΑΕΚ και ο ΠΑΟΚ βράζουν στο ίδιο καζάνι, ας το πούμε έτσι. Υπάρχει και ένα γκρουπ ομάδων που διεκδικούν την παρουσία τους στα play-off. Μπορεί να μιλάμε ήδη για ένα πρωτάθλημα δύο ταχυτητών, ή ακόμα είναι νωρίς και ο Ολυμπιακός δεν θα πρέπει να αισθάνεται τόσο σίγουρος? Κοιτάξτε, για μένα είναι ακόμα νωρίς. Ναι. Υπάρχουν όμως και κάποια δεδομένα που δεν πρέπει να παραγνωρίζουμε. Τουλάχιστον με το πώς μέχρι τώρα έχει διαμορφωθεί η κατάσταση. Ναι. Δηλαδή ο Ολυμπιακός έχει κάποια πλεονεκτήματα
τα οποία έχουν να κάνουν και με το τώρα αλλά και με το πριν. Για παράδειγμα, ο Ολυμπιακός τα τελευταία χρόνια παίρνει τις περισσότερες φορές το πρωτάθλημα. Αυτό δημιουργεί, πώς να πω, μια νοοτροπία. Όσοι είναι στο Ολυμπιακό ξέρουν ότι αυτό είναι αυτοσκοπός και έχουν μάθει να το διαχειρίζουν. Το δεύτερο, για μένα, ότι έχουν το ίδιο προπονητή νομίζω 3,5 χρόνια, που είναι για μένα πολύ μεγάλη αβάντα. Και το τρίτο, ότι έχουν δυνατότητα να επιλέγουν παίκτες ψηλού επίπεδου. Σε σχέση τώρα με τους ανταγωνιστές, δηλαδή τον ΠΑΟ και την ΑΕΚ κατά κύριο λόγο, δεν έχουμε τα ίδια δεδομένα. Είναι ομάδες που χτίζονται, ομάδες που αλλάζουν προπονητές, που θέλουν το χρόνο να ενσωματωθούν σε αυτή την νοοτροπία. Παρόλο για μένα και ο Παναθηναϊκός και ο Άρης, ότι είναι το γκρουπ των 5 ας πούμε μεγάλων ομάδων στην Ελλάδα. Ναι. Επειδή αναφέρατε και το κομμάτι των προπονητών, και εσείς ήσασταν ένας από τους προπονητές που πληρώσατε δυστυχώς αυτή την οτροπία των Ελλήνων παραγόντων στο ξεκίνημα της σεζόν, δηλαδή να μην δείχνεις υπομονή σε κάποιον προπονητή και κυρίως στον Έλληνα. Θεωρείτε ότι αυτό βλάπτει γενικότερα και την προσπάθεια ορισμένων ομάδων να παρουσιάσουν ένα ολοκληρωμένο project? Διότι δεν υπάρχει πολύ υπομονή. Κοιτάξτε. Και με εσάς δεν υπήρξε πολύ υπομονή φέτος. Κακά τα ψέματα. Ναι, κοιτάξτε, όταν κάποια ομάδα δεν πάει καλά, επειδή το αποτέλεσμα το επηρεάζουν πάρα πολλοί παράγοντες, ένας από αυτούς μπορεί να είναι ο προπονητής. Αν ο προπονητής δεν μπορεί, δείχνει ότι δεν έχει την ικανότητα και είναι αυτός το πρόβλημα, για μένα πρέπει να φεύγει. Το οξύμορο είναι ότι για οτιδήποτε πρόβλημα και για οποιοδήποτε παράγοντα επηρεάζει το αποτέλεσμα ή την εικόνα, αυτός που πάντα φταίει και πληρώνει την ύφη είναι ο προπονητής. Ναι. Αυτό δεν σε πάει στη λύση του προβλήματος για μένα. Γιατί την επόμενη στιγμή, αν ο προπονητής δεν είναι το πρόβλημα θα εξακολουθήσει να υπάρχει και θα ξαναεμφανιστεί. Μπορεί να αλλάξει λόγω λίγο νοοτροπίας η κατάσταση, αλλά το πρόβλημα παραμένει όποιο και να είναι αυτό. Ναι. Καταλάβατε. Δεν πρέπει για μένα, πρέπει να υπάρχει προσεκτική εκτίμηση για το τι θες να κάνεις και ποιος προπονητής μπορεί να αυτό να στο φέρει σε πέρας, και μετά με τα λάθη μας, γιατί και εμείς κάνουμε λάθη, θα πρέπει αυτό να στηρίζεται και να μην επηρεάζεται από ένα κακό αποτέλεσμα ή δύο κακά αποτελέσματα, που πιθανόν για αυτό να φταίει και αυτός, αλλά μπορεί και να μην φταίει. Ναι. Καταλάβατε, δηλαδή ναι. Για μένα πρέπει να αλλάξει η νοοτροπία αυτή. Νομίζω από άλλη μια στατιστική μελέτη που είχα διαβάσει, είμαστε στην κορυφή στο κομμάτι αυτό στην Ευρώπη, δηλαδή στο να αλλάζουμε γρήγορα προπονητές με του ψήλου πείδημα, να πούμε. Γιατί η κουβέντα για τον προπονητή, για παράδειγμα, επειδή είναι και στην πόλη μας εδώ πέρα, στην Θεσσαλονίκη, ειδικά στον Άρη, στον ΠΑΟΚ όχι, είναι η αλήθεια, αλλά στον Άρη άνοιξε η κουβέντα για το Μάτζιο μετά την ισοπαλία με τον Απόλλωνα Σμύρνης, μια ομάδα κιόλας που τη γνωρίζετε πάρα πολύ καλά. Άνοιξε και πάλι τώρα με μια πρώην ομάδα σας, τον Μπας Γιάννα, και με ένα σκόρ το οποίο είναι πραγματικά μεταφυσικό, εξωπραγματικό, και δεν μπορεί κανένας να βρει εξήγηση για το τι ακριβώς συνέβη. Κοιτάξτε, για μένα η κρίση πρέπει να γίνεται συνολικά και σε βάθος χρόνου, όχι με βάση τις στιγμές. Όταν κρίνουμε με βάση τη στιγμή, τις περισσότερες φορές δεν θα οδηγηθούμε σε καλό αποτέλεσμα, σε σωστό αποτέλεσμα. Για παράδειγμα, ο Άρης σε 9 παιχνίδια είχε δεχτεί 8 γκολ. Ναι. Και σε ένα παιχνίδι, στην έδρα του δέχτηκε 5. Ναι. Αυτό δεν είναι η απεικόνηση της πραγματικότητας. Ότι μπορεί να συμβεί, για μένα μπορεί να συμβεί, είναι σπάνιο. Όμως, γι' αυτό το ποδόσφαιρο είναι ξεχωριστό και πάρα πολύ ωραίο. Καταλάβατε, θα πρέπει να κριθεί για μένα η συνολική εικόνα της ομάδας του Άρη από την αρχή και να αποδοθεί το δίκαιο, ποιο είναι αυτό, και το πιο σημαντικό, από τέτοια αποτελέσματα τις περισσότερες φορές, παρόλο ότι πληγώνουν πάρα πολύ και είναι ντροπιαστικά, καμιά φορά μπορεί να είναι και αφετηρία για πιο σπουδαία πράγματα. Βλέπουμε πάντως, με αφορμή και τον ΠΑΣ, που ο ΠΑΣ, εντάξει, πέρα από αυτό
την νίκη και το σκορ, το οποίο δεν θα το ξαναδούμε νομίζω κόντρα στον Άρη, βλέπουμε γενικότερα τις επαρχιακές ομάδες να είναι πιο ανταγωνιστικές φέτος. Δηλαδή και τον Μπάς το βλέπουμε, έχει κερδίσει και τον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό το δυσκόλεψε. Τώρα παίζει με την ΑΕΚ. Κυλαμία δύσκολο κατάβλητη ομάδα μέχρι στιγμής. Ο Πανετολικός ψάχνεται λίγο, αλλά έχει κλείσει ψαλίδα και βλέπουμε ένα πιο ανταγωνιστικό πρωτάθλημα νομίζω σε σχέση με πέρυσι. Το είπα και στην αρχή ότι αυτή τη στιγμή η ψαλίδα έχει μικρύνει, όπως και μεταξύ εμάς και των υπολείπων θεωρητικά μικρότερων ομάδων στην Ευρώπη και σε συλλογικό και σε ελληνικό επίπεδο. Ξεχάσαμε τον Όφη. Και τον Όφη φυσικά, ναι, και αυτός είναι πολύ ανεβασμένος. Που είναι και αυτός πάρα πολύ καλά αυτή τη στιγμή. Αυτό δίνει ένα, μπορώ να πω, ένα περισσότερο ενδιαφέρον στο πρωτάθλημα και θεωρώ ότι ανεβάζει και το επίπεδο. Τώρα, για τον Παζιάννα που είπαμε, για την ομάδα που πέρασα και από εκεί και έχω μόνο καλά να πω, θεωρώ ότι και αυτό που κάνει φέτο στηρίζεται σε κάποια πράγματα τα οποία τα επαιτούν και τα κάνουν καλά. Δεν είναι τυχαία η εικόνα για μένα του ΠΑΣ και αυτή η θέση που βρίσκεται αυτή τη στιγμή. Κάτι κάνουν καλά, το οποίο εγώ ξέρω τι είναι αυτό, αλλά δεν θέλω να το καταθέσω. Είναι και μια συνέχεια της περσινής σεζόν, μπορούμε να πούμε, και των τελευταίων χρόνων γενικά, ο ΠΑΣ Γιάννενα. Όχι, είναι κάτι διαφορετικό. Είναι κάτι διαφορετικό, ναι. Ναι, την περσινή χρονιά η ομάδα έπαιζε άλλο στυλ ποδοσφαίρου με άλλη προσέγγιση. Ναι. Φέτο είναι εντελώς το αντίθετο, αλλά και τις δύο περιπτώσεις οι προπονητές που ήταν νομίζω ότι κάνανε πολύ καλά και κάνουν πολύ καλά τη δουλειά σε αυτό που επιλέξαν να παίξουν. Ναι. Την Κυριακή υπάρχει... Για τη δική μου παρουσία δεν θέλω να πω κάτι, ο χρόνος αποδίδει αυτά που δικαιώνεται για τον καθένα. Δεν νομίζω ότι κάτσατε, θα με τρέψω να πω εγώ, δεν κάτσατε τυχαία το διάστημα που κάτσατε στον Μπας Γιάννενα. Την Κυριακή κλείνοντας υπάρχει και ένα ντέρμπι στην Θεσσαλονίκη και μια προπονητική ματιά όπως η δική σας πάντα είναι χρήσιμη. Δεν ξέρω βέβαια αν θα πρέπει να περιμένουμε και το αυριανό αποτέλεσμα του ΠΑΟΚ για να μετρήσουμε αλλιώς τα δεδομένα αυτή τη αναμέτρηση που θα γίνει στην Τούμπα. Νομίζω ότι όποια και να είναι η εξέλιξη του αυριανού παιχνίδι, όταν υπάρχει ένα ντέρμπι μεταξύ Άρη και ΠΑΟΚ, ΠΑΟΚ και Άρη, τα δεδομένα στην εφετηρία έχουν να κάνουν περισσότερο με το κίνητρο και τον εγωισμό και το ποιος θα κυριαρχήσει στην πόλη. Είναι δύο ομάδες που είναι και οι δύο πληγωμένες. Νομίζω ότι είναι ένα παιχνίδι που είναι ανοιχτό για μένα. Ένα δύσκολο παιχνίδι και για τις δύο ομάδες. Εύχομαι από αυτό το παιχνίδι να κερδίσει το ποδόσφαιρο και να κερδίσει και ο καλύτερος. Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πολύ κύριε Πετράκη. Ευχόμαστε να σας δούμε ξανά σύντομα στους πάγκους και καλή συνέχεια. Σε ό,τι και αν κάνετε, σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ και εγώ, να είστε καλά. Να είστε καλά.